Κύριε Υπουργέ, με δύο νόμους του ΣΥΡΙΖΑ το 2019 και της Νέας Δημοκρατίας το 2020, οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί υποχρεούνται, το διαβάζω έτσι όπως ακριβώς είναι διατυπωμένο στον νόμο, υποχρεούνται οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί να παραμείνουν στην περιοχή διορισμού τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 2 σχολικών ετών. Και οποιαδήποτε υπηρεσιακή μεταβολή που επιφέρει μεταβολή της τοποθέτησης αυτής, όπως απόσπαση ή μετάθεση, βάση γενικής ή ειδικής διάταξης κατά το ως άνω χρονικό διάστημα εννοείται των 2 σχολικών ετών, δεν επιτρέπεται. Αυτή η διάταξη, όπως καταλαβαίνετε κυρία Υπουργέ, έχει δημιουργήσει πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα σε χιλιάδες εκπαιδευτικούς, οι οποίοι το καλοκαίρι του 2021, μετά από πολλά χρόνια, διορίστηκαν και διορίστηκαν όχι στην περιοχή, σχεδόν κανείς δεν διορίστηκε στην περιοχή της πρώτης του προτίμησης, αλλά μακριά από τον τόπο, το μόνιμο τόπο της κατοικίας τους, από την περιοχή στην οποία ενδιαφέρονταν να εργαστούν. Και τα προβλήματα αυτά είναι επειδή τους στερεί τη δυνατότητα να κάνουν αίτηση, η διάταξη που προανέφερα, για απόσπαση ή για μετάθεση για 2 χρόνια. Και μάλιστα σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος διαβίωσης έχει πάει εκεί που έχει πάει. Η ακρίβεια έχει συνεχώς αυξάνεται και έχει φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη. Και οι μετακινήσεις φυσικά έχουν γίνει πάρα πολύ δυσβάστακτες, όχι μόνο για τους εκπαιδευτικούς, για όλους τους εργαζόμενους. Πόσο μάλλον για τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι μπορεί και να εργάζονται και εργάζονται πάρα πολύ από αυτούς, και το γνωρίζετε, σε παραπάνω από ένα σχολείο και μετακινούνται, είναι υποχρεωμένοι να μετακινούνται συνεχώς. Επίσης, είναι γνωστό, κυρία Υπουργέ, σε όλους, ότι από αυτούς τους εκπαιδευτικούς, τους χιλιάδες εκπαιδευτικούς, χιλιάδες είναι αυτοί που αναγκάζονται και να διατηρούν και να συντηρούν 2 σπίτια. Λόγω των οικογενειακών υποχρεώσεων και βέβαια κάτι τέτοιο, όπως καταλαβαίνετε, είναι ακόμα πιο, κάνει την κατάσταση ακόμα πιο δύσκολη. Με βάση όλα αυτά, τα προβλήματα που σας περιέγραψα και τα οποία νομίζω ότι είναι αυτονόητα, όλοι μπορούν να τα καταλάβουν και να τα κατανοήσουν, δεν σας ρωτάμε, σας καλούμε, κυρία Υπουργέ, να καταργήσετε τη συγκεκριμένη διάταξη της υποχρεωτικής διετούς παραμονής των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, να την μετατρέψετε αυτήν την παραμονή σε 1 χρόνο και να δώσετε έτσι τη δυνατότητα και από τη φετινή σχολική χρονιά στους νεοδιόριστους του 2021, τους περσινούς, να κάνουν αίτηση για μετάθεση, για απόσπαση, έχοντας υπηρετήσει φυσικά τον Ιούνιο που μας έρχεται, θα έχουν υπηρετήσει και αυτοί τον 1 χρόνο που θα απαιτείται. Αναμένουμε την απάντησή σας με αγωνία. Ευχαριστώ πολύ, κύριε συνάδελφε, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε συνάδελφε, θα μου ήταν πάρα πολύ εύκολο να σας απαντήσω ότι αυτή η διετία ισχύει για όλο το δημόσιο και ότι όταν οι εκπαιδευτικοί διορίστηκαν, το γνώριζαν εκ των προτέρων. Αυτή όμως είναι μια απάντηση που δεν θέλω να δώσω, γιατί θα συμφωνήσουμε και οι δύο ότι η εκπαίδευση είναι ένας ιδιαίτερα ευαίσθητος τομέας και χρειάζεται μια προσέγγιση διαφορετική και μια αντιμετώπιση η οποία ενδεχομένως και να αποκλίνει. Με αυτά λοιπόν ξεκινώντας, θα θυμίσω έτσι για λόγους ιστορικής ακρίβειας ότι γίνανε οι πρώτοι διορισμοί μετά από 12 χρόνια σε κάποιους τομείς και για πρώτη φορά στα εκπαιδευτικά χρονικά, όπως είναι η ειδική αγωγή. Σύμφωνα με τον νόμο, οι εκπαιδευτικοί γνώριζαν εκ των προτέρων πλήρως τους όρους, τις προϋποθέσεις για να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία. Μία από τις προϋποθέσεις, η βασική ίσως, ήταν και να μείνουν στη θέση τοποθέτησης μετά από 2 σχολικά χρόνια τουλάχιστον. Ποιες είναι οι δυσκολίες των εκπαιδευτικών? Η ανάγκη τους να διατηρούν πολλές φορές και 2 σπίτια. Οι αυξημένες οικονομικές δυσκολίες είναι γνωστές στο Υπουργείο. Σας βεβαιώ ότι όλοι μας γνωρίζουμε τα ιδιαίτερα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Όμως θα σας το πω και θα το πω ήπια, χωρίς να θέλω να προκαλέσω αντιδράσεις, γιατί επαναλαμβάνω είναι ευαίσθητο το θέμα και οι εκπαιδευτικοί οφείλουν και παρέχουν τις υπηρεσίες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Υπήρχε το περιθώριο, κύριε συνάδελφε, επιλογής των περιοχών στις οποίες θέλαν να παράσχουν να ασκήσουν τα καθήκοντά τους. Υπήρχε βεβαίως, υπάρχει ένα αξιοκρατικό σύστημα επιλογής και πάντοτε η προϋπόθεση αυτή που ήταν γνωστή. Αυτό σημαίνει ότι μπορούσαν τις οικογενειακές, τις προσωπικές, επαγγελματικές παραμέτρους να τις σταθμίσουν και να πάρουν τη σχετική απόφαση.
διαβάσατε τον νόμο ο οποίος θέτει τις προϋποθέσεις που μόλις εγώ σας ανέλησα. Παραλείψατε να πείτε όμως ότι υπάρχουν εξαιρέσεις σε αυτό το θέμα. Οι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί ή τα μέλη του ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού μπορούν να μείνουν λιγότερο από ένα χρόνο όταν εμπίπτουν στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Προεδρικού Διατάγματος 50 του 1996 ή του άρθρου 8 του Προεδρικού Διατάγματος 56 του 2001, όταν έχουν οι ίδιοι σύζυγοι τους ποσοστό αναπηρίας 75% και άνω, ανεξαρτήτως παθήσεως, ή έχουν τέκνα που έχουν αυτό το βαθμό αναπηρίας και πάλι ανεξαρτήτως παθήσεως, και μπορούν αυτοί να αποσπώνται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, μετά από τη γνώμη των Οικείων Υπηρεσιακών Συμβουλίων και αφού προσκοπήσουν το πιστοποιητικό από τα ΚΕΠΑ που αποδεικνύει αυτά που ισχυρίζονται. Για τη φετινή σχολική χρονιά 21-22, οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί που εμπίπτουν σε αυτές τις κατηγορίες, με εγκύκλιο του ΙΠΕΘ, υπέβαλαν αιτήσεις για απόσπαση από ένα περιφερειακό συμβούλιο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε άλλο συμβούλιο περιφερειακό αντίστοιχο πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το βασικό επιχείρημά τους λοιπόν ότι η υποχρεωτική υπηρεσία και η παροχή υπηρεσιών για 2 τουλάχιστον χρόνια μπορεί να αντικρουστεί και από το αντεπιχείρημα ότι όταν επιτρέπεται η μετακίνηση σε ένα χρόνο, δημιουργούνται, κύριε συνάδελφε, εκπαιδευτικά κενά, τα οποία με τη διαδικασία την αξιοκρατική που πρέπει να ακολουθούμε δεν καλύπτονται αμέσως. Έχουμε λοιπόν ως Υπουργείο να σταθμίσουμε, αφενός με την συνέχεια και την ακόλυτη παροχή εκπαιδευτικού έργου και αφετέρου τις δικαιολογημένες ανάγκες και απαιτήσεις που έχουν οι διόριστοι εκπαιδευτικοί. Για να μην καταχρασώ το χρόνο, κύριε Πρόεδρε, θα επιχειρηματολογήσω σε αυτό στη δευτερολογία. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ, κύριε Υπουργέ, αλλάτε, κύριε συνάδελφε. Σας άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή, κυρία Υπουργέ. Όπως φαντάζομαι, μας ακούνε και χιλιάδες εκπαιδευτικοί που βιώνουν αυτό το πρόβλημα. Παρά το ότι είπατε ότι δεν θα μιλήσετε για το ότι γνώριζαν εκ των προτέρων, τελικά το επικαλεστήκατε ότι το γνώριζαν εκ των προτέρων. Γνώριζαν εκ των προτέρων δηλαδή τη διάταξη του νόμου. Αυτό δεν σημαίνει ότι η διάταξη αυτή του νόμου είναι και δίκαιη. Καθόλου δεν σημαίνει αυτό. Ή αν εννοήσατε ότι είχαν το δικαίωμα επιλογής της οικογένειας δηλαδή ή της εργασίας, νομίζω ότι αυτό δεν είναι επιχείρημα, γιατί σήμερα μια οικογένεια για να συντηρηθεί, για να ζήσει, χρειάζεται την εργασία. Και πάση περιπτώσει και για τις εξαιρέσεις τις οποίες είπατε, νομίζω ότι αποτελούν εξαιρέσεις και μάλιστα ενός πολύ μικρού, ελάχιστου αριθμού εκπαιδευτικών από αυτών που βιώνουν αυτό το πρόβλημα. Θα ήθελα όμως να σας θυμίσω, κυρία Υπουργέ, για ποιους εκπαιδευτικούς μιλάμε. Μιλάμε για όλους αυτούς οι οποίοι ως αναπληρωτές περίμεναν για χρόνια και αγωνίστηκαν για χρόνια για να έχουν μια σταθερή δουλειά για πάνω από 10 χρόνια. Για όλους αυτούς που σαν αναπληρωτές υπηρέτησαν χρόνια και χρόνια μακριά από τα σπίτια τους και τις οικογένειές τους. Για αυτούς που όργωσαν όλη τη χώρα για να καλύψουν τα εκπαιδευτικά κενά. Από την Κέρκυρα, στα Δωδεκάνησα, από την Κρήτη, στον Εύρο και ούτω καθεξής. Και τώρα αυτούς τους εκπαιδευτικούς, τους χιλιάδες εκπαιδευτικούς, τους υποχρεώνεται να παραμείνουν και για δεύτερο χρόνο στην περιοχή του διορισμού τους. Τους υποχρεώνει ο νόμος, ο δικός σας. Όπως χαρακτηριστικά έχουν πει, έχουν γράψει σε μια επιστολή που έχετε παραλάβει κι εσείς βέβαια στο Υπουργείο, το όνειρο του διορισμού μετατράπηκε σε εφιάλτη με τη συγκεκριμένη διάταξη. Και μάλιστα το 2021 στους διορισμούς, τότε ούτε δόθηκαν και ούτε και καλύφθηκαν όλα τα οργανικά κενά. Προσέξτε, δεν μιλάω για τα λειτουργικά, μιλάω για τα οργανικά. Μάλιστα, για να επανέλθω λιγάκι στο ζήτημα των εξαιρέσεων που θίξατε, η κρατική αναλγησία, διότι περί αυτού πρόκειται, ξεπερνά κάθε όριο, καθώς αυτή η άδικη διάταξη, γιατί είναι μια ολοφάνερα άδικη διάταξη, το παραδεχτήκατε κι εσείς προς τιμήν σας. Η άδικη αυτή διάταξη λοιπόν αφορά και στους ανάπηρους εκπαιδευτικούς που θα τύχει να έχουν ποσοστό αναπηρίας κάτω από 75%. Ένας ανάπηρος δηλαδή με 67, 68, 69, 70% δεν έχει το δικαίωμα, ούτε καν αυτή. Σας καλούμε λοιπόν, κυρία Υπουργέ, σας καλούμε και σας παρακαλούμε να δείτε την ανθρώπινη πλευρά αυτού του ζητήματος, τις οικογένειες αυτών των ανθρώπων, γιατί οι περισσότεροι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί δεν είναι όπως τα παλιά τα χρόνια, στα χρόνια τα δικά μου, που νέα παιδιά διορίζονταν. Τώρα οι περισσότεροι από τους διορισμένους είναι σε μια ηλικία, να μην πω προχωρημένη, αλλά μέση ηλικία, έχουν κάνει οικογένειες, έχουν παιδιά. Και να σας πω, δεν είναι μόνο
ότι μέχρι πριν από ένα χρόνο, μέχρι το 19 μάλλον, η υποχρεωτική υπηρέτηση της οργανικής θέσης ήταν μόνο για ένα χρόνο. Τότε έγινε αυτή η διάταξη από το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά υπήρξε μετά από αυτή τη διάταξη του ΣΥΡΙΖΑ, του νόμου του ΣΥΡΙΖΑ το Γενάρη του 19, έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ το Μάη του 19 και κάνει μία ad hoc νομοθέτηση για την εφάπαξ μη εφαρμογή αυτής της διάταξης σε μια ορισμένη κατηγορία των εκπαιδευτικών. Και καλώς έγινε αυτή η διάταξη. Άρα, αυτό που λέμε εμείς, καλούμε δηλαδή το Υπουργείο, αυτό μπορεί να επαναληφθεί και να λυθεί το ζήτημα για όλους όμως. Από εδώ και πέρα, άπαξ και διαπαντός. Το αίτημα είναι δίκαιο, αλλά εκτός από δίκαιο, θεωρούμε ότι είναι και ρεαλιστικό. Γιατί δίκαιο είναι, γιατί βεβαίως οι ανθρώπινοι λόγοι, οι οικογενειακοί, είναι αυτονόητοι, αλλά και ρεαλιστικό, γιατί σε όλη τη χώρα υπάρχουν άφθονα, και το γνωρίζετε, άφθονα, διαθέσιμα οργανικά κενά, και μάλιστα για όλες τις ειδικότητες. Γι' αυτό σας καλούμε να το ικανοποιήσετε. Το αίτημα το στηρίζουν όλοι οι φορείς, οι εκπαιδευτικοί, όλα τα σωματεία, από την ΑΔΔΗ, την ΔΟΕ, την ΟΛΜΕ, σωματεία, σύλλογοι εκπαιδευτικών, οι πάντες αναγνωρίζουν το δίκαιο του αιτήματος και θα σας το ζητήσουν, να σας ενημερώσω, θα σας το ζητήσουν και την άλλη Δευτέρα, τη Μεγάλη Δευτέρα, στις 18 του Απρίλη, έξω από το Υπουργείο, όπου ελπίζουμε να τους δεχτείτε και ελπίζουμε να έχετε να τους αναγγείλετε ευχάριστα νέα, εκτός και αν τα κρατήσατε για τη δευτερολογία σας. Πολύ θα το χαρούμε. Αυτά. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε, κύριε Υπουργέ. Κυρία Πρόεδρε, κύριε συνάδελφε, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί παρότι χρησιμοποιήσατε κάποιες πολύ αυστηρές εκφράσεις, κατά τη γνώμη μου άδικες ή υπερβολικές, δεν υψώσατε τους τόνους και υποθέτω αυτό οφείλεται στην ευαισθησία του θέματος. Με τον ίδιο ήπιο τρόπο, λοιπόν, και εγώ θα σας απαντήσω ότι όντως οι εκπαιδευτικοί, κάποιοι από τους εκπαιδευτικούς, ταλαιπωρούνται, ενδεχομένως και οι περισσότεροι. Θα σας πω επίσης για ενημέρωσή σας ότι το θέμα αυτό το έχουν και συνάδελφοι της δικής μας παράταξης, μας το έχουν θέσει και με τρόπο και με στοιχεία τα οποία δικαιολογούν την όχληση του Υπουργείου. Θα σας απαντήσω όμως και εγώ για λόγους έτσι ακρίβειας, ότι πράγματι πολλοί από αυτούς ταλαιπωρήθηκαν χρόνια δουλεύοντας ως αναπληρωτές, καλύπτοντας ανάγκες, επιτελώντας σωστό εκπαιδευτικό έργο, έχοντας και εμπειρία. Από την άλλη πλευρά όμως, με τους διορισμούς που γίνανε, 16.500 διορισμοί για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια. Στην ειδική εκπαίδευση για πρώτη φορά στα εκπαιδευτικά χρονικά έπαψε να υπάρχει για αυτούς τους ανθρώπους μια εργασιακή ανασφάλεια. Δεν μετετράπησε σε εφιάλτη. Δημιούργησε κάποια προβλήματα που ίσως δεν τα είχαν σκεφτεί, αλλά εργασιακή ασφάλεια και συνέχεια τους έδωσε η δική μας κυβέρνηση. Θα σας πω από το Αλεξί τι είπε στην συνέντευξή της υπουργός κυρία Κεραμέως το Σάββατο. Έχουμε εδώ ένα θεσμό στη χώρα μας, όπως ακριβώς τον είπε στον προφορικό της λόγο. Έχουμε ένα θεσμό στη χώρα μας που εφαρμόζεται με στρεβλό τρόπο. Είναι ο αναπληρωτής. Έχουμε αναπληρωτές που είναι 10 και 12 συνεπτά έτη αναπληρωτές. Ενώ θα έπρεπε ο αναπληρωτής να αναπληρώνει έναν καθηγητή όταν προκύπτει κάτι έκτακτο, μια αρρώστια, μια εγκυμοσύνη. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, σε εξαιρετική συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, κάναμε τους διορισμούς αυτούς και θα κάνουμε και φέτος. Την παρούσα χρονική στιγμή επεξεργαζόμαστε ένα πιο δίκαιο σύστημα διορισμών. Σας λέω λοιπόν, κύριε συνάδελφε, ότι ο μόνιμος διορισμός, και συμφωνούμε σε αυτό, εξασφαλίζει μια στοιχειώδη εργασιακή και οικονομική σταθερότητα για τους εκπαιδευτικούς. Βάζει τέλος στην ανασφάλεια. Καταλαβαίνω ότι σε αυτό συμφωνούμε. Και μπορούν απρόσκοπτα να επικεντρώνονται στο λειτουργήμά τους. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει και η συνέχεια στην εκπαιδευτική διαδικασία. Υπάρχουν περιοχές δυσπρόσιτες, απομονωμένες, νησιωτικές. Εκεί οι εκπαιδευτικοί μας που υπηρετούν παίρνουν περισσότερα μόρια, είναι πιο εύκολη η μετάβασή τους συνεπώς στους τόπους τους οποίους κατάγονται και είναι και οι οικογένειές τους. Όλα αυτά σας το λέω χωρίς να προαναγγέλω κάτι και χωρίς ταυτόχρονα να αποκλείω. Γιατί μιλώ σε έμπειρο κοινοβουλευτικό. Όλα αυτά στο Υπουργείο τα γνωρίζουμε. Τα συνεκτιμούμε και όπως και ο Υπουργός δήλωσε, επεξεργαζόμαστε ένα πιο δίκαιο σύστημα διορισμών. Τίποτα δεν μπορώ να πω αυτή τη στιγμή, αλλά να ξέρετε, ούτε αδιάφοροι είμαστε, ούτε ανάλγητοι. Οι εκπαιδευτικές ανάγκες πρέπει να καλύπτονται, είναι το πρώτο στο μέλημά μας. Οι σωστενές όμως είναι και οι εκπαιδευτικοί μας θα είναι ευχαριστημένοι. Αυτή τη δύσκολη εξίσωση θα τη λύσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και νομίζω έχουμε όλοι συνεννοηθεί και επαναλαμβάνω, μην παρεξηγηθεί ως κάποια προαναγγελία αυτό. Είναι κάτι όμως που μας απασχολεί και μας απασχολεί δικαιολογημένα. Ευχαριστώ πολύ.